την μορφή σου παθέ. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, βρίσκομαι έξω από την Ιερά Μονή Παναγίας Μικροκάστρου. Αναμένουμε την άφιξη της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας από το χωριό Εράτερα, εκεί που είχε πάει πριν δύο εβδομάδες προς προσκύνημα. Σε λίγη ώρα λοιπόν καταφθάνει η πομπή μπροστά τα άλογα και έξω πίσω οι ιερείς με τον κόσμο να ψάλουν και να συνοδεύουν την εικόνα. Έσπινα και μύτη του λίτρο του, δεν ξεπαραστήσει. Αξιοθήκαμε και για 15 μέρες φιλοξενήσαμε στην ενορία μας το ιερό εικόνισμα της Παναγίας μας όπως το έθιμο επιβάλλει εδώ και αιώνες. Εφέτος γερόντισά μου, μετά από πάροδο 45 περίπου ετών, όταν κοντά στο τέλος δεκαετίας του 1970, καμπτόμενοι από το γύρας, οι δύο προκάτοχοι μόνο σταμάτησαν την περιοδία του εικονίσματος στα σπίτια. Πρωτοβουλία του πατρός Δημητρίου ξεκίνησε ξανά να το έθιμον αυτό να αναβιώνει σιγά σιγά, ούτως ώστε αυτές τις 15 ημέρες η Παναγία επισκέφθηκε αντίστοιχα σπίτια κατά τις βραδινές νεκτερινές ώρες. Ευελπιστούμε ότι του χρόνου, αν και δεν είναι εύκολο πλέον, αλλά του χρόνου διπλάσια και τριπλάσια σπίτια να παίρνουν την Παναγία όπως
όριζε το έθιμο κατά του παλαιών, ούτως ώστε μέσα σε 2-3 χρόνια να περιοδεύει ξανά τα σπίτια της Εράτερας. Ήρθαμε λοιπόν να αποθέσουμε ξανά την Παναγία μας εδώ. Της βγάλαμε το εκείνο καιρό της αλοξύλινο περίβλημα το οποίο είχατε φέρει, δεδομένου το ήταν διπλάσιο στο βάρος και πολύ ισόπλων. Να ξέρετε όμως, την Παναγία μας την προσέχουμε πάρα πολύ και την φέραμε σώα και αυλαβή, ως εικόνισμα βέβαια, ξανά στον τόπο της να μην ανησυχείτε για αυτό. Ναι, σύμφωνα. Ναι, γεροντισά μου. Ερχόμενοι εδώ, εις την Μονή, στο μοναστήρι, δεν μας συμπεδέχνει πλέον ο ίμνηστος εφημέριος της Μονής, ο πατήρ Ιωάννης, ο οποίος κατόνιος υπουργού κύρατος πρωτόπου 40 μέρες έφυγε από αυτόν τον κόσμο και βρίσκεται στην άλλη τη ζωή. Διατηρούμε τις καλύτερες αναμνήσεις από τον άνθρωπο αυτό, όπως είπε και κατά την ημέρα της νεκροσύμου ακολουθίας εδώ εις τον Ναόν, δεδομένου ότι η γνωριμία μας ήταν κοντά στα 40 χρόνια εδώ όταν υπηρετούσα, άρχισα να υπηρετώ στην Μονή, δεδομένου το ότι η ρίζα μου είναι εδώ, γερόντισα. Μπορεί τα κλονάκια μου να είναι αλλού, αλλά η ρίζα μου ξεκίνησε εδώ, μπροστά στην Παναγία, πρωτόπου τόσα χρόνια. Ευρισκόμενοι λοιπόν σήμερα θέλουμε να σου ευχηθούμε το κλασικό καλό χειμώνα, αλλά θέλουμε όμως να εκφράσουμε και την ευχαρίστησή μας και τη χαρά μας, δεδομένου τότε μάθαμε και ρώτησα ότι πρωτού από λίγες μέρες στις αρχές του μηνός προσκεκλημένη του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου μετέβηκε εις την Κωνσταντινούπολη και όχι μόνο για λόγους εκδρομής, αλλά εκεί εκθέσατε ομιλία περί σπούδαστον όσον αφορά τα μοναχικά θέματα. Πρέπει πως κατά το παρελθόν ανέφερα για το πρόσωπό σας και είπα ότι είστε η πλέον σεβασμία γυναίκα η οποία βρίσκεται μέσα εις την Μητρόπολη μας. Τούτο δε απέδειξε και το γεγονός ότι ο Πατριάρχης μέχρι σήμερα η Σουδενία η Οικουμένης Εκκότητα υπάρχουν καλά πρόσωπα, λίγο θα τελεύει, λοιπόν, αλλά εσείς είστε οι πρώτοι οι οποίοι ήξερα των χωρών των ομιλιών στην Κωνσταντινούπολη και πιστεύουμε ότι κι άλλοι γερόντισες στο μέλλον θα εκθέσουν όλα αυτά τα ωφέλιμα πράγματα, διότι είστε άνθρωποι που μπορείτε να εκθέτετε τα ωφέλιμα πράγματα για την πίστη μας. Προηγηθήκαμε λοιπόν και γερόντισα και αναγνωρίσαμε το χάρισμά σας ως σεβάσμιο πρόσωπο. Προηγηθήκαμε και γερόντισα και σας είπαμε, μάλλον πρόπερση, ότι πέρα από τα πνευματικά πρέπει να ασχοληθείτε και λίγο με τα εθνικά θέματα και κρατάτε στα χέρια σας τη σαυρών των οποίων πρέπει να τον εκθέσετε στο κοινό, να διαβάζει ο κόσμος όσον αφορά την περίφημη εκείνη η ιστορία του παππού σας, ο οποίος εγκατέλειψε την Αμερική για να αρθεί να πολεμήσει για τη Μακεδονία. Μου είπατε προ καιρού ότι βρίσκεστε σε καλών δρόμων και έχετε και τα στοιχεία από το Γενικό Επιτελείο Στρατού και όσον ούγω το βιβλίο αυτό θα κυκλοφορήσει και θα χαρούμε πολύ. Τα αυτά είχα να πω σήμερα και στην αγάπη σας γερόντισα και σας παρακαλώ να προσεύχεστε όπως προσεύχεστε, να παρακαλείτε όπως παρακαλείτε. Να μην ξεχνάτε τις προσευχές σας, γιατί τις έχουμε ανάγκη και εμείς και όλους τους κόσμους και τους ώστε του χρόνου τέτοια μέρα εδώ πέρα εις τον ναό να βρισκόμαστε και να δοξολογήσουμε ξανά την Παναγία. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω, πατέρα μου, και μεγαλύτερη απόδειξη του πόσο αγαπάτε την Παναγία και την τιμάτε δεν υπάρχει από αυτό το πλήθος των ανθρώπων που σας συνοδεύουν με όλη τη χαρά και με όλη την καρδιά τους. Και όταν άκουσα τις γυναίκες για λίγο που είμαστε μαζί στην διαδρομή από την πύλη μέχρι εδώ, θαύμασα ότι είχαν μάθει την παράκληση απ' έξω και τα έλεγαν. Αυτό σημαίνει ότι ήταν πολύ ζωντανή η αίσθηση της παρουσίας της εικόνας της Παναγίας στην Εράτηρα. Εύχομαι εξ όλης καρδίας η Παναγία να απαντήσει κατά την εκάστου χρίαν.
ξέρει εκείνη καλύτερα από τον πιο ηλικιωμένο άνθρωπο μέχρι το πιο μικρό παιδί τις ανάγκες και είναι σε θέση να τις ικανοποιήσει. Εύχομαι και εγώ και η αδερφότητά μας, η συνοδεία μας, κάθε ευλογία από την Παναγία και να μας αξιώνει να σμίγουμε τέτοια μέρα, να την τιμούμε καθώς έρχεται τιμόμενη από όλο, από όλη την πόλη. Ευχαριστώ. Ναι, και όσο για τα πολλά που είπατε, με ευνηδιάσατε. Είναι δική μου υπόθεση. Θα λέω εγώ ότι θεωρείστε γέροντα από όλες. Με πολύ εντυπωσιακό τρόπο ήρθε η εικόνα σήμερα εδώ στο Μικρό Καστρό. Και ξέρω, Πάτερ, ότι οργανωτής αυτής της πομπής είστε εσείς. Τι σημαίνει για σας η Παναγία και το μοναστήρι? Ξέρω ότι κάτι σας συνδέει, αλλά τι? Άκουσε, Διονύση, αδερφέ μου, για να σου εξιστορήσω τι σημαίνει η Παναγία του Μικροκάστρου για μένα. Πρέπει να με ρωτήσεις όχι τώρα που είναι Σεπτέμβριος, αλλά να έρθεις στις 22 Δεκεμβρίου που είναι μεγάλη νύχτα, να αρχίσουμε από το βράδυ και να μας φτάσει ο χρόνος μέχρι το πρωί. Είναι τόσα πολλά δηλαδή. Βέβαια. Εμένα εδώ είναι η παιδί μου, είναι η ρίζα μου. Εδώ έγινα κληρικός εγώ. Το 1987. Ερχόμενος από τα Ιωάννινα. Ερχόμενος από τα Γιάννενα. Από την Γράψη Ιωάννινα. Από την Γράψη Ιωάννινα. Και έκατσα 4,5 χρόνια διάκος. Και έκτοτε ο Μακαρίτης, ο δεσπότης μας, ο Αντώνιος, με έβαλε εφημέριο στην Εράτηρα. Αλλά η δεσμή μου είναι ισχυρή, γιατί είναι τα πρώτα χρόνια της χειροτονίας μου που έγινα εδώ κληρικός. Αργότερα τότε με τον πατέρα Στέφανο, και ο πατέρα Στέφανος έφυγε και αυτός και πήγε, έκανε το μοναστήρι στο Δριόβουνο και ήρθε η γερόντισά μας, η οποία είναι, όπως έχω πει από χρόνια, η πλέον σεβασμία γυνή της Μητροπόλεως μας, ένας εξαίρετος άνθρωπος, ένας άνθρωπος μορφωμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπάρχει ζυγαριά να τη ζυγιάσει στη γερόντισσα, τη σοφία την οποία έχει, και την αγνότητα την οποία έχει και την αγιότητα την οποία έχει. Λοιπόν, και έκτοτε ερχόμεθα εδώ και προσκυνούμε σε διάφορες περιπτώσεις και συνεχίζουμε και το ιερό έθιμο αυτό, να έρχεται η Παναγία μια φορά το χρόνο στην Εράτηρα. Πρέπει να ξέρεις ότι αυτό το έθιμο χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το προνόμιο θα το ονόμαζα. Το προνόμιο αυτό το κατέχει σάντιστα η χώρα και η γεράνια δύο φορές το χρόνο που παίρνουν την Παναγία. 3,5 ώρες είναι όταν παίρνει η γεράνια με τα ποδάρια, όταν πηγαίνουμε, και 2 είναι από εδώ όταν παίρνει η χώρα. Εγώ πήγα 10 φορές σαν διάκος με τα ποδάρια στην σάντιστα και έχω τις ωραιότερες αναμνήσεις της εποχής εκείνης. Λοιπόν, και επίσης να παίρνει το Μικρό Καστρο μια φορά το χρόνο την Παναγία, τα Θεοφάνεια και να γυρίζει τις Επαπαντής, και να τα παίρνει η Εράτηρα την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου και να βρίσκεται η εικόνα τις 14 πάντων στην Εράτηρα και την επόμενη Κυριακή να γυρίζει εδώ. Αυτά τα 4 χωριά, τα 4 εξόδους έκανε η Παναγία. Τώρα είναι σχάτης αίτηση, παρουσιάστηκε και η Γαλατινή και δεν θέλησε η γερόντισσα να στεναχωρήσει και δίδει και στη Γαλανή κάθε χρόνο. Όχι ότι δεν περιόδευε η Παναγία και σε άλλα χωριά, αλλά όχι η εφαίστειος εικόνα η μεγάλη. Πήγαιναν εικόνες της Παναγίας που ήταν μικρότερες. Σκοπός ποιος ήταν και πήγαιναν? Αφενός μεν ήταν η ευλογία, η στήριξη μέσα στην τροχοκρατία, αφετόρια ήταν το έσοδο. Ποιο έσοδο? Τώρα περνούσε η Παναγία που γινόταν ο θέρος και υπήρχε το γέννημα και πέρναγε η εικόνα από το σπίτι και είχαν Δευτέρα και έγραφαν «Τάδες, 5 οκάδες, καλαμπόκι», «Ο τάδες, 5 οκάδες στάρι», «Ο άλλος, 10 οκάδες μυγό». Και τα φόρτωναν ο Μπαρμπαχάντζας με τα μουλάρια που είχε η Παναγία εδώ πέρα για τις δουλειές, και πήγαιναν τα μάζιναν από τα χωριά και τα έφερναν εδώ στο τέλειο και τα άλυθαν και είχαν το ψωμί της χρονιάς. Βέβαια αυτό το πράγμα εξέλιπε πλέον, δεν υπάρχει αυτό. Ήθελα να το κάνω μια φορά, όχι για λόγους ας πούμε ότι χρειάζεται, αλλά για να καταγραφεί στην ιστορία. Να πάρω έναν κυρατζή, να έχει 10-15 μουλάρια, να φορτώσουμε 2 τόνους στάρι, λοιπόν, και με την ημέρα της Παναγίας, μπροστά ο κυρατζής με το τέτοιο και πίσω η Παναγία. Θέλω, αν δω και ο Θεός δύναμη και ζήσουν,
μπορεί να το κάνει μετά από χρόνια έτσι για να καταγραφεί στην ιστορία. Να είναι πολύ καλά. Ναι, πάνω απ' όλα όμως, πάνω απ' όλα, είναι η χάρη στην οποία λαμβάνει ο κόσμος. Γιατί κάθε άνθρωπος, Διονύση, είναι ένας ξεχωριστός κόσμος. Αλλιώς προσεύχεις εσύ. Αλλιώς προσεύχομαι εγώ. Αλλιώς κάθε άνθρωπος έχει τον τρόπο που προσεύχεται. Θα μου πεις, έχουμε πολλές προσευχές. Όχι. Έχουμε ένα Ευαγγέλιο. Και πρέπει να προσευχόμαστε. Δηλαδή, να έχουμε την πίστη μία. Οι προσευχές είναι διαφορετικές. Άλλος έχει ζέση στην προσευχή του. Άλλος έχει, είναι πιο χλιαρά η προσευχή του. Πρέπει να γίνει πιο ζεστή. Πρέπει να γίνει. Δεν ξέρουμε όμως τι άνθρωπος είναι αυτός. Ένας σκληρόκανδρος άνθρωπος που δεν έχει στρέψει ποτέ το πρόσωπο στην Παναγία του. Έστω και μια φορά να κοιτάξει η Παναγία, μπορεί η Παναγία να το κάνει δεκτό από τη σένα και από τη μένα που κάνουμε παρακλήσεις και τέτοια. Σίγουρα, ναι. Έτσι είναι, αγαπητέ μου Διονύση, χαίρομαι που σε βλέπω. Χαίρομαι που βλέπω και τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Να είσαι καλά. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Σηματοδοτεί κάτι στην πομπή μπροστά να προπορεύονται τα άλογα? Εσύ το ξέρω ότι το οργανώνεις. Γιατί, τι σημαίνει? Αυτό είναι καθαρά έθιμο της Σιάτιστας. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Τα άλογα, τα άλογα είναι έχουν σχέση με τη Σιάτιστα. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Μερικά πράγματα μπορεί να μας αρέσουν. Ναι. Αλλά να τα κάνουμε κι εμείς, αλλά να ξέρουμε σε ποιον ανήκει. Σε τιμάει αυτό που λες. Γιατί με δεν τιμάει? Διότι τα άλογα έχουν σχέση καθαρά με τη Σιάτιστα. Τώρα, μπορεί και εμένα να μ' αρέσει να έχω άλογα. Μπορεί να μ' αρέσει και άλλο νέο και καλά κάνω και τα έχω. Ναι. Αλλά θα ξέρω εγώ ότι το έθιμο αυτό αφορά κύρια την Σιάτιστα. Οι ιστορικοί λένε ότι από την εποχή της Τουρκοκρατίας και του Τιμεριώνων και πολύ καλά κάνουν. Λοιπόν, πώς έχουν γίνει και πώς ξεκίνησαν να έρχονται εδώ και πέρα και πέρα. Και καλά κάνουν. Γιατί να σου πω κάτι. Βρήκα 5 παιδάκια σήμερα. Εδώ, παιδιά από το Μικρόκαστρο. Ναι. Ούτε και ξέρω τι μας είναι. Λοιπόν, και τους λέω θα πάρετε τις σημαίες. Θα τις πάρουμε, λέει πάτε. Του χρόνου λέω θα έρθετε με το άλογο. Λέει, άμα βρούμε. Λέω, αν δεν βρείτε του χρόνου θα βρείτε τον άλλο. Αυτό τι κάνει. Κρατάει τον κόσμο και με την νέα γενιά. Ας είμαστε και λίγοι στις παραδόσεις μας κοντά. Σήμερα θα πάρει άλογο το παιδί. Δεν το κρατάει όλα τα χρόνια. Ναι. Μόλις θα γίνει 30 χρόνια του βαρεθεί το άλογο. Να πάρει κούρσα. Ναι, θα πάρει τα πολλά τα άλογα. Θα πάρει τα πολλά τα άλογα. Έτσι. Αλλά πρέπει να περάσει από το άλογο. Και θα σου πω και κάτι, γράψτε το αυτό. Ίσως να είμαστε στην Εράτηρα μία από τις ελάχιστες πλέον ενορίες στην Ελλάδα που δεν έχουμε αυτόματο σύστημα κωδωνοκρουσίας. Δηλαδή, ακόμα στην Εράτηρα η καμπάνα χτυπάει με το σκηνή, με την αλυσίδα. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό είναι η επιλογή σας. Αυτό είναι η επιλογή μας. Για ποιο λόγο είναι η επιλογή μας? Θα σου πω για ποιο λόγο είναι η επιλογή μας. Ναι. Διότι τη Μεγάλη Παρασκευή που χτυπάει η καμπάνα όλη την ημέρα πένθυμα, θα περλάσει από το καμπαναριό όλα τα παιδιά θα περλάσουν. Από μία ώρα. Αυτό μπαίνει μέσα εδώ. Μέσα εδώ στην τέτοια. Στην καρδιά των ανθρώπων. Και βλέπεις μεγάλους ανθρώπους 40 και 50 χρόνια λες. Χτύπω λίγο καμπάνα, δεν έχω χτυπήσει ποτέ. Δεν ξέρω. Ναι. Και λέω ότι θα πεθάνω πρώτα και κατόπ ύστερα οι διάδοχοι, ο Πατήρ Δημήτρης και λοιπά, άμα θέλει να βάλει ηλεκτρικές. Οπότε ήταν απόφαση δικιά σου να μην πει αυτό. Να χτυπούνε καμπάνες με το σκύλι. Και είναι και μερικά χωριά που λένε, μα ποιος θα πάρει να μας χτυπήσει καμπάνα. Ναι. Ρε, άμα δεν υπάρχει άνθρωπος να ξέρει να μην χτυπήσει καμπάνα. Να μην χτυπήσει καμπότε. Πρέπει να πάρει να φτιάξει ηλεκτρικά. Ναι. Έτσι. Αυτά, Διονυσία μου. Να είσαι καλά, Παπούλη μου. Να εύχεσαι για όλους μας. Ο Θεός να σε έχει γερό και δυνατό. Η Παναγία να μας επισκιάζει με τη χάρη της και να πρεσβεύει για όλους. Αμήν γέννητο. Να είσαι καλά, γεια σου. Και του χρόνου.